Κύριε Βαγιονά, φέτος η Χαλκιδική ταλανίστηκε από τα καιρικά φαινόμενα τα οποία ήταν άσχημα από το καλοκαίρι, αλλά βλέπουμε ότι η κατάσταση συνεχίζεται και τώρα το χειμώνα, παρουσιάζοντας έτσι ένα νομό ο οποίος ουσιαστικά έχει σοβαρές ελλείψεις στις υποδομές και σε αντιπλημμυρικά έργα. Θα μπορούσαν να μπουν τα αντίστοιχα υπουργεία μπροστά, ούτως ώστε να διορθωθούν τέτοιου είδους ζητήματα, και βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν ανοιχτές πληγές όπως είναι αυτή της Ολυμπιάδας. Το θέμα της Ολυμπιάδος δεν είναι τωρινό. Πρώτη γνώση την έλαβα το 2008, αν δεν κάνω λάθος, όταν ακόμα υπήρχε η μια λίμνη 5 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων με λίμματα χρυσού, τα απόβλητα του χρυσού, αλλά δεν ήταν απόβλητα, τα οποία είχαν ένα τείχομα που ερχόταν σε επαφή με τον ποταμό που πλημμυρίζει. Τα ποτάμια είναι δύο, ένα δεξιά, ένα αριστερά. Ένας πετρόλακας και ένας μαυρόλακας, αν δεν κάνω λάθος τα ονόματά τους, που κλείνουν μια χωάνη η οποία φτάνει στο χωριό της Ολυμπιάδος. Ο ένας δεξιότερο, ο άλλος αριστερότερο. Αλλά όταν φτάνουν στην Ολυμπιάδα και λίγα δύο εκατοντάδες μέτρα έξω από την Ολυμπιάδα, ενώνονται τα δύο σε ένα ποτάμι. Έχουμε βάλει μια μικρή γέφυρα, πολύ χαμηλή γέφυρα. Άρα λοιπόν μικρό το πλάτος της, μικρό το βάθος της. Μόλις ξεχυλίσει πέραν τα νερά από πάνω και παραμαζεύουν όλον τον κάμπο. Και τον παραμαζεύουν από τη μέση και κάτω πολύ περισσότερο. Γιατί εκεί κάνει μια καμπή το ποτάμι και ορμάνε τα νερά και σπίτι ολόκληρο γύρισε από τη μια πλευρά. Αυτό το πράγμα πρέπει να διορθωθεί. Είναι πάρα πολύ απλό. Διότι το κουβέντιασα με πολλούς ανθρώπους. Πρώτα, πρέπει να διευρυνθεί το μήκος της γέφυρας. Εκεί που είναι 5 μέτρα, 7, πόσα είναι, να γίνει 20. Να ανεβεί η γέφυρα προς τα πάνω και να έχει απόκληση. Και από εκεί μέχρι τη θάλασσα είναι 500 μέτρα. Στο μέσον περίπου υπάρχει αυτό το γόνατο του ποταμού. Πρέπει να γίνει μια αναγκαστική απολωτρίωση όπου ο προηγούμενος κάτοχος του οικοπαίδου συνενούσε επ' αυτό, αγοράσει κάποια εταιρεία που φέρνει προβλήματα. Να κοπεί το γόνατο και να πάει κατευθείαν το ποτάμι στη θάλασσα. Αλλιώς πάλι θα έχουμε τέτοια επιμερικά φαινόμενα. Ήδη το έχω βάλει το θέμα στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων.